Μήνυμα πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πήρα κατά του Αλέξη Τσίπρα για τις αναφορές του στις επερχόμενες εσωκομματικές εκλογές του Κινάλεξ, απέλησε με δήλωσή της η πρόεδρος της παράταξης Φόφη Γεννηματά. Κέρκυρα, μηνύματα κομμάτων και αυτοδιοικητικών για την ημέρα του περιβάλλοντος. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε και απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start. Μαζί θα δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Μήνυμα πώς οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στις συνεδρίες του Διαγραμματιακού Οργάνου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο συνέδριο του κόμματος, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως το 14ο συνέδριο θα γίνει το Δεκέμβριο του 2021. Είναι πολύ σημαντικό για μένα, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, να κρατάμε την παράδοση των ετήσιων συνεδρίων. Το συνέδριο αυτό εξάλλου είναι και εκλογικό, αλλά είναι ένα συνέδριο το οποίο συμπίπτει και με την εμβληματική χρονιά των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και φυσικά με τα 40 χρόνια από την είσοδο της χώρας μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Μεγάλη παρακαταθήκη του ιδρυτή μας, του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Οπότε υπάρχει ένας λόγος παραπάνω να πιεστούμε όλοι, έτσι ώστε το συνέδριο με τη μορφή που θα επιλέξουμε και με την προσέλευση που εμείς θα καθορίσουμε, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες εκείνης της εποχής, να διεξαχθεί πάντως στα μέσα Δεκεμβρίου. Όπως έτσι έχουμε κάνει, κάναμε πάντα πριν τον κορονοϊό, να κρατήσουμε αυτή την παράδοση ζωντανή, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά. Το έχω πει και το εννοώ. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Η κυβέρνηση σήμερα έχει πολύ σημαντική αποδοχή και αντοχή. Έχει μια αναγνώριση που υπερβαίνει τα κομματικά όρια. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας καθησυχάζει, γιατί όσο σημειώνονται επιτυχίες, τόσο πολλαπλασιάζονται και οι προσδοκίες. Και τα δύο χρόνια διακυβέρνησης ήταν τόσο πυκνά σε αποτελέσματα που οι πολίτες τα θεωρούν περίπου δεδομένα. Έτσι, επιτεύγματα πρόσφατα μπορεί να φαντάζουν ήδη μακρινά και φυσικά οι προσδοκίες των πολιτών συνέχεια αυξάνονται. Έχουμε λοιπόν ένα σημαντικό χρέος να κεφαλοποιήσουμε καθημερινά την εμπιστοσύνη, θεμελιώνοντας το έργο της κυβέρνησης στη συνείδηση του πολίτη και σε αυτό το διαρκή αγώνα να αναμετρηθούμε όχι μόνο με το παρόν αλλά και με το μέλλον ως προς τις προσδοκίες που έχουν οι πολίτες από εμάς, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Όπως είπε, αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία στη νεολαία. Όχι μόνο στην κομματική μας νεολαία, η οποία και αυτή πιστεύω ότι έχει κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά, αλλά στο πώς το κόμμα συνομιλεί συνολικά με τη νέα γενιά. Μια νέα γενιά η οποία ουσιαστικά έχει βιώσει μόνο κρίσεις. Μια μεγάλη οικονομική κρίση που κράτησε μια δεκαετία και μετά την κρίση του κορονοϊού που έφερε τα πάνω κάτω. Μια νέα γενιά με οράματα και προσδοκίες, δημιουργικά καχύποπτη απέναντι στην πολιτική. Αλλά και εκείνη πιστεύω να ακούσει προτάσεις, σκέψεις, ιδέες, αρκεί να τους μιλήσουμε με το σωστό τρόπο. Και πάνω απ' όλα με ειλικρίνεια, χρησιμοποιώντας τη δική τους γλώσσα. Μία μεγάλη πρόκληση για το κόμμα μας συνολικά, ένα προσωπικό στοίχημα και για μένα, καθώς πια έχω τρία παιδιά μεταξύ 17 έως 24, και θεωρώ ότι και ως γονιός πιστεύω και καταλαβαίνω καλύτερα τους προβληματισμούς αυτής της γενιάς, της καλύτερα εκπαιδευμένης γενιάς που γνώρισε ποτέ ο τόπος. Αλλά μια γενιά η οποία αισθάνεται και πιστεύει σήμερα ότι δεν θα έχει τις ίδιες ευκαιρίες με αυτές που είχαν οι πατεράδες τους και οι μανάδες τους, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διαψεύσουμε στην πράξη, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Την προσήλωσή τους στις συγκλήσεις σε προγραμματικό επίπεδο με τις προοδευτικές δυνάμεις, έτσι ώστε από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση με το σύστημα της απλής αναλογικής να προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας, επιβεβαίωσε ο Αλέξης Τσίπρας με συνέντευξή του στην ιστοσελίδα Newsbomb. Την προσήλωσή τους σε συγκλήσεις σε προγραμματικό επίπεδο με τις προοδευτικές δυνάμεις, έτσι ώστε από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση με το σύστημα της απλής αναλογικής να προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας, επιβεβαίωσε ο Αλέξης Τσίπρας με συνέντευξή του στην ιστοσελίδα newsbomb.gr. Ο μέσος ψηφοφόρος θα γνωρίζει ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα, οι εκλογές αυτές δεν θα χαθούν, δεν θα είναι άγονες και δεν θα πάμε σε δεύτερη κάλπη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας να εννοηθεί πως το προσκλητήριο συμπόρευσης παραμένει ανοιχτό για όποιες δυνάμεις επιθυμούν να συμβάλλουν στο αντινεοδημοκρατικό μέτωπο που ήδη στείνουν στην Κουμουνδούρου. Μάλιστα, εκτίμησε πως αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα, δεν θα αφήσουν το όνομα των ψηφοφόρων τους και του δημοκρατικού κόσμου την ευκαιρία να πάει χαμένη και η δεξιά να πάρει μία ακόμη τετραετία με όρους σκληρούς για την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Μπορεί σε σχέση με τις εσωκομματικές διαδικασίες του Κινάλ να σημείωσε πως περιμένει να δει αν στις προγραμματικές θέσεις θα υπάρξουν συγκλήσεις για την προοδευτική διακυβέρνηση, ωστόσο η αναφορά του στον Ανδρέα Λοβέρδο προκάλεσε την αντίδραση του βουλευτή της Χαριλάου Τρικούπη. Έχει ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σχέδιο και το εκπέμπει. Μίλω για την ανάγκη το Κινάλ να γίνει ένας δορυφόρος της Νέας Δημοκρατίας, τον ισοαρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τον κύριο Λοβέρδο να τον κατηγορεί πως επεμβαίνει ομά και απροκάλυπτα στα εσωκομματικά του Κινάλ.
μετατρέπει με τη σφραγίδα και υπογραφή ψιθύρους σε κραυγές σχετικά με το πολιτικό μου αφήγημα. Ο πανικός του δεν κρύβεται. Ο Αλέξης Τσίπρας γνωρίζει πολύ καλά ότι όταν το Πασόκ ξαναγίνει δύναμη εξουσίας, ο ίδιος θα γυρίσει στα αζήτητα της πολιτικής και στις προθήκες της ιστορίας. Σε σχέση με τον Νίκο Παπά και την προανακριτική, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάλυψε τον πρώην υπουργό, ωστόσο δεν παρέλειψε να στείλει μήνυμα σε όλους στην Κουμουνδούρου πως κανένας μας δεν έχει εισιτήριο διαρκείας σε θέσεις και σε ρόλους και ότι αν ο αύριο ΣΥΡΙΖΑ βρεθεί με την κρίση του ελληνικού λαού σε θέση διακυβέρνησης, μπορεί να είναι και άλλα τα πρόσωπα που θα κυβερνήσουν. Από τη συνέντευξη έγινε σαφές προς προτεραιότητα για το ΣΥΡΙΖΑ είναι πέρα από την αποδόμηση του εργασιακού νομοσχεδίου της κυβέρνησης και την παρουσίαση του δικού του πλάνου, το πώς θα μοιραστούν τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, έτσι ώστε η ανάπτυξη να είναι δίκαιη για όλους τους πολίτες και όχι μόνο για λίγες μεγάλες επιχειρήσεις. Με τις δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς να εμφανίζονται ασθενείς στην Ευρώπη, εκτός από την Πορτογαλία, τους ευρωσοσιαλιστές να ψάχνουν τα πατήματά τους χωρίς να έχουν καταλήξει αν θα προχωρήσουν σε διευρυμένη προσύνοδο πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο δρόμος της οικολογίας φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι μια καλή διέξοδος για τον ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να λειτουργήσει και ως γέφυρα στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Και από τη στιγμή που η Γερμανία δείχνει το δρόμο με τους πράσινους στην Κουμουνδούρου, προχώρησαν στην παρουσίαση του νέου προγράμματος για το περιβάλλον και την πράσινη επανάσταση. Στη δική μας αντίληψη, η δημοκρατία περνά μέσα από το περιβάλλον, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, προτείνοντας τη δημιουργία ενός κυβερνητικού συμβουλίου για την πράσινη μετάβαση, στο οποίο θα συμμετέχουν όλα τα παραγωγικά κοινωνικά υπουργεία. Όπως ανέφερε, θα πρέπει να συνδυαστεί με την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης και τη στελέχωση και τον εξοπλισμό υπηρεσιών ελέγχου και αδειοδότησης περιβάλλοντος. Πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα για τις αναφορές του στις επερχόμενες ισοκομματικές εκλογές του Κινήματος Αλλαγής εξαπέλυσε με δήλωση της πρόεδρος της παράταξης, κυρία Φόφη, γεννήματα. Αποκρούμε τις παρεμβάσεις στο κόμμα μας, είτε πρόκειται για δημοσκοπήσεις κατά παραγγελία, είτε για απαράδεκτη επέμβαση στα εσωτερικά μας από άλλα κόμματα, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Γεννήματα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη συνέντευξή του είχε αναφέρει πως θα περιμένει να δει αν στις προγραμματικές θέσεις των υποψηφίων για την ηγεσία του Κινάλ θα υπάρξουν συγκλήσεις για την προοδευτική διακυβέρνηση. Ωστόσο, η αναφορά του στον Ανδρέα Λοβέρδο προκάλεσε νωρίτερα και την αντίδραση του τελευταίου. Έχει ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό σχέδιο και το εκπέμπει. Μίλω για την ανάγκη του Κινάλ να γίνει ένας δορυφόρος της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τον Ανδρέα Λοβέρδο να τον κατηγορεί πως επεμβαίνει ομά και απροκάλυπτα στα εσωκομματικά του κινήματος αλλαγής. Μετατρέπει με σφραγίδα και υπογραφή ψιθύρου σε κραυγές σχετικά με το πολιτικό μου αφήγημα. Ο πανικός του δεν κρύβεται. Ο Αλέξης Τσίπρας γνωρίζει πολύ καλά ότι όταν το Πασόκ ξαναγίνει δύναμη εξουσίας, ο ίδιος θα γυρίσει στα αζήτητα της πολιτικής και στις προθήκες της ιστορίας. Τα θέματα ασφάλειας πυροδότησαν, κυρίες και κύριοι, στην πολύ μια νέα σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες αναφορικά με το ποιος με τη στάση του και τις επιλογές του τροφοδοτεί το φαινόμενο της ανομίας. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης απέρριψε την κατηγορία του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυβέρνηση, ασχολούμενη μόνο με την συνόμευση των πανεπιστημίων και την καταστολή των διαδηλώσεων, άφησε το έγκλημα ανενόχλητο να φουντώνει στους δρόμους, ενώ παράλληλα παρουσίασε και στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία εξαιτίας του νόμου Παρασκευόπουλου που ήταν δημιούργημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, κυκλοφορούν ελεύθεροι 117 εγκληματίες, αφού αποφυλακίστηκαν προώρα. Με τη βαρβαρότητα στα γλυκά νερά, με τον στραγγαλισμό μάνας μπροστά στο παιδί της και με τον κύκλο αίματος των μπράβων, δεν ανεβαίνει η εγκληματικότητα. Ανεβαίνουν η εγκληματοφοβία, η ανησυχία των ανθρώπων, το αίσθημα ανασφάλειας. Δεν το υποτιμώ καθόλου, ίσα-ίσα το αντίθετο. Αλλά όμως εγκληματοφοβία και άλλο εγκληματικότητα υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ενώ στην επιμονή εκ μέρους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, επικαιρή ερώτηση των οποίων συζητώ χθες στο πλαίσιο της διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αναφορικά με την εγκληματική δράση των μπράβων, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μεταξύ άλλων σημείωσε πως δεν πρόκειται για τωρινό φαινόμενο. Οι μπράβοι περιοδικά λύνουν τους λογαριασμούς τους. Το 2007, το 2012, το 2017, το 2018, το 2021. Σας θυμίζω ότι και το 2018 είχαμε 7 αλληλοεκτελέσεις μπράβων και δεν το λέω ούτε μυρολατρικά ούτε ως θεατής. Σε υψηλούς τόνους τοποθετήθηκαν όλοι οι βουλευτές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έλαβαν το λόγο με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστο Σπίρτσι, να τονίζει απευθυνόμενο στα κυβερνητικά έδρανα. Το μόνο οργανωμένο που υπάρχει τόσους μήνες, με το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη, το μόνο που έχετε αφήσει όρθιο για να είναι οργανωμένο, είναι το έγκλημα. Απαντώντας, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον νόμο Παρασκευόπουλου, λέγοντας ότι μόνο στην αρμόδια διεύθυνση της αστυνομίας στην Αττική και μόνο στο τμήμα κλοπών και διαρρήξεων είναι 117 περιπτώσεις την τελευταία διετία
ενώ έως του έλξον όμως Παρασκευόπουλου και όλοι αυτοί είναι έξω. Και όλοι αυτοί επαναλαμβάνουν τα άγρια εγκλήματα εναντίον της ελληνικής κοινωνίας και εναντίον των πολιτών. Νωρίτερα, ένταση προκλήθηκε στην αίθουσα της Ολομέλειας εξαιτίας της επιλογής της κυρίας Σουλτάνας Ελευθεριάδου, βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, να κάνει λόγο για την ύπαρξη πολιτικών κρατουμένων στις φυλακές. Εν μέσω αυτού του κλίματος, πάντως, τόσο η κυβερνητική όσο και η πλευρά ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασαν τη θέση τους πως τα θέματα ασφαλείας υπάρχει πολιτική βούληση για συνένεση. Εξαπολύοντας φοδρή κριτική σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην ιδεολογική ταυτότητα του ΜΕΡΑ25, ο Γιάννης Βαρουφάκης άνοιξε χθες το βράδυ τις εργασίες του πρώτου διαβουλευτικού συνεδρίου του κόμματος, το οποίο πραγματοποιείται στα λοιπάσματα Δραπετσόνας και αναμένεται να ρίξει αυλαία αύριο Κυριακή 6 Ιουνίου. Ο κύριος Βαρουφάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Παλαιστινιακό, ενώ ομιλία στο συνέδριο απίθυνε και ο πρέσβης της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, ο οποίος φόρεσε από ένα παραδοσιακό Παλαιστινιακό μαντίλι, γνωστό και ως καφίγια, τόσο στο Γιάννη Βαρουφάκη, όσο και στην Σοφία Σακοράφα, όσο και στην Τζόρτζια Γλέζου, σύζυγο του τελευταίου Παρτιζάνου Μανώλη Γλέζου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 30 Μαρτίου το 2020. Στη διάρκεια της ομιλίας, ο κύριος Βαρουφάκης αναφέρθηκε στο κοινό κείμενο που υπέγραψαν την 17 Νοέμβρη ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ και ΜΕΡΑ25, με το οποίο καταδίκαζαν την απόφαση της κυβέρνησης για απαγόρευση των συναθρήσεων. Είμαστε έτοιμοι να κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι με όλους, όχι να μοιράσουμε αξιώματα, αλλά για να συμφωνήσουμε στο πώς θα προστατεύσουμε τους απροστάτευτους, τόνισε μεταξύ άλλων ο γραμματέας του ΜΕΡΑ25, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την απέναντι πλευρά, τονίζοντας ωστόσο τις μεγάλες ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των κομμάτων της αριστεράς που βρίσκονται στο κοινοβούλιο. Μας μιλούν για προγραμματική συμφωνία. Μάλιστα, εμείς, φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, απόψε προβάλαμε την απέτηση έξω από εδώ η Δραπετσόνα θέλει ζωή στις δεξαμενές της ΟΗΛΟΑΝ. Κύριε Τσίπρα, έμαθα ότι σε λίγο θα κάνετε και εσείς συγκέντρωση εδώ. Συνυπογράφετε την προβολή μας στις δεξαμενές του κυρίου Μελισανίδη. Θα πείτε κάτι για αυτές. Μα εσείς του δώσατε την άδεια. Πώς μπορεί να υπάρξει προγραμματική συμφωνία έτσι, εκτός αν εννοείται να πάμε όλοι μαζί με την Ολιγαρχία για να ξαναγίνετε εσείς υπουργοί? Όχι, ευχαριστούμε. Να λείπει. Από την άλλη, το ΚΚΕ μας χαρακτηρίζει ανάχωμα του συστήματος, επειδή προτείνουμε λύσεις υπέρ των απροστάτευτων που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ακόμα και στο σημερινό πλαίσιο. Ελπίζω να πρόκειται για παρεξήγηση. Τις λύσεις αυτές, όπως τη Δημόσια Εταιρεία Διαχείρισης των Κόκκινων Δανείων, δεν τις προτείνουμε, φίλες και φίλοι του ΚΚΕ, επειδή πιστεύουμε ότι υπάρχει μία στο εκατομμύριο να τις δεχτεί η κυβέρνηση ή το Eurogroup. Τις προτείνουμε επειδή δεν θα τις δεχτούν και έτσι θα κάνουν πολλούς μη ρίζος σπαστικοποιημένους πολίτες να πούν: κάτσε μισό λεπτό. Αυτό θα μπορούσαν να το κάνουν. Νόμιμο είναι, τεχνικά γίνεται. Γιατί δεν το κάνουν? Έτσι θα τους επιστρατεύσουμε στη μαζική ανυπακοή. Ο κ. Βαρουφάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία του ΜΕΡΑ25, καθώς κλείνοντας την ομιλία του, τόνισε προς τους συνέδρους ότι ήρθε τώρα η δική σας ώρα. Το ΜΕΡΑ25 είναι στα χέρια σας. Ειδικότερα, απαντώντας στο ερώτημα γιατί υπάρχουμε, αναφέρθηκε στο ρόλο του κόμματός του στην πολιτική ζωή της χώρας, σημειώνοντας ότι το λιδωρούν επειδή έχοντας υποτάξει τον ΣΥΡΙΖΑ στη λογική ότι οι ρήξοι είναι μάταιοι, δεν θέλουν να βλέπουν μπροστά τους ένα ακόμα σύγχρονο, δυναμικό, με ρίζες σε όλη την Ευρώπη που να τιμά εκείνη την άνοιξη με συνεχή αντίσταση, αλλά και σοβαρό πλάνο για ένα καλύτερο αύριο. Στην επίθεση του κατά της κυβέρνησης, ο κ. Βαρουφάκης αναφέρθηκε στη Μητσοτάκης ΑΕ, τονίζοντας: αυτοχαρακτηρίζονται άριστοι, αν είναι δυνατόν. Δίνουν ακόμα καύσιμα στον εαυτό τους για το φιάσκο της διαχείρισης της πανδημίας. Αυτή η κυβέρνηση των αρίστων συνοδοιπόροι θα καταλήξει όπως κάθε μνημονιακή στο καλάθι των αχρήστων. Αυτή δεν είναι καν κυβέρνηση, είπε ο κ. Βαρουφάκης. Είναι η Μητσοτάκης ΑΕ, στην οποία ούτε ο ριζοσπαστικός φιλελευθερισμός του Κωνσταντίνου Καραμαλή χωρά, ούτε ο νεοφιλελευθερισμός της Θάτσερ χωράνε. Τίποτα δεν χωρά αν δεν προσφέρεται για άμεση εκταμίευση. Αυτούς έβγαλε από το χρονοτούλο από τις ιστορίες ο κ. Τσίπρας το βράδυ του δημοψηφίσματος, καλώντας τους να τον πλαισιώσουν την επόμενη στο Προεδρικό Μέγαρο για να ανατρέψει το λαό, για να κάνουν από κοινού το όχι ναι, σημείωσε. Παράλληλα, ο κ. Βαρουφάκης με εκτενή αναφορά ανέλησε τις θέσεις του κόμματος όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, όπως χαρακτηριστικά είπε, δεν μεταρρυθμίζεται, αλλά μπορεί να μετασχηματιστεί με όπλο τη μαζική ανυπακοή. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ΜΕΡΑ25 δεν τάσεται υπέρ της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπέρ της μεταρρύθμισης μέσα από συγκρούσεις. Την ξεκάθαρη δυσαρέσκεια της Αθήνας έναντι του Βερολίνου για τη στάση που τήρει η Γερμανία στο ζήτημα της Λιβύης, εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Πολιτισμικής Κληρονομιάς που διοργανώνει το Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την ξεκάθαρη δυσαρέσκεια της Αθήνας εναντί του Βερολίνου για τη στάση που τηρεί η Γερμανία στο ζήτημα της Λιβύης, εξέφρασε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Πολιτισμικής Κληρονομιάς που διοργανώνει το Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε βεβαίως στη δεύτερη διάσκεψη του Βερολίνου για το Λιβικό που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουνίου στη Γερμανική Πρωτεύουσα.
Είμαστε εξαιρετικά δυσαρεστημένοι από το γεγονός ότι η Γερμανία, εμένοντας αιμονικά σε μία τακτική, δεν μας κάλεσε και αυτή τη φορά στη συνάντηση για τη Λιβύη, ανέφερε ενδεικτικά ο κ. Δένδιας, επισημένοντας πως η Ελλάδα έχει απευθείας επικοινωνία και διάλογο με τη λιβική πλευρά, ιδιαίτερα τη νέα κυβέρνηση. Αυτό το οποίο πρέπει να αποφασιστεί οπωσδήποτε και πρέπει να υλοποιηθεί είναι η άμεση αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων και των μισθοφόρων από τη Λιβύη. Αυτό είναι το πρόταγμα, τόνισε ο κ. Δένδιας. Ο Υπουργός Εξωτερικών επιχείρησε να θέσει και σε μια πιο ρεαλιστική βάση τις προσδοκίες που πρέπει να υπάρχουν μετά την επίσκεψη του Μευλού Τσαβούσογλου στην Αθήνα. Δεν πρέπει να ξεγελαστούμε από το ότι το κλίμα ήταν διαφορετικό στην τελευταία συνάντηση με τον κύριο Τσαβούσογλου, είπε ο κύριος Δένδιας, και επισήμανε ότι ήταν διαφορετικό διότι οι διαφορές μας είχαν ξεκάθαρα διατυπωθεί στον δημόσιο λόγο και πρέπει να σας πω ότι επαναλήφθηκαν και στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης. Την επέκταση των χωρικών μας υδάτων δεν θα τη συζητήσουμε με την Τουρκία, όπως δεν θα τη συζητήσουμε και με καμία άλλη χώρα. Βάσει του δικαίου της θάλασσας, η επέκταση των χωρικών υδάτων είναι στα 12 μίλια και είναι εθνικό κυριαρχικό μας δικαίωμα. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ακόμα ότι η Τουρκία έχει μια ιδιαίτερη αντίληψη των πραγμάτων. Καταρχήν, δεν έχει συνυπογράψει με τη UNCLOS. Λάθος, κατά την άποψή μου, αλλά αυτή είναι η τουρκική θέση. Κατά δεύτερον, έχει εκπέμψει το κάσους μπέλι εναντί της Ελλάδας, το οποίο είναι παντελώς απαράδεκτο. Σήμειωνε ότι ο τομεάρχης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος, άφησε αιχμές για τον αποκλεισμό της Ελλάδας από τη διαδικασία του Βερολίνου. Παρά τις κυβερνητικές τυμπανοκρουσίες μετά την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στη Λιβύη, η Ελλάδα φαίνεται ότι μένει εκτός της διαδικασίας του Βερολίνου. Εντός πάντα η απομενωμένη Τουρκία. Από την τουρκική πλευρά, ο εκπρόσωπος του ΑΚΕΠΕ, ο Μέρτσελίκ, επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά ότι θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στις 14 Ιουνίου, ενώ επανήλθε στα περί διμερών διαφορών Ελλάδας-Τουρκίας, λέγοντας ότι η Αθήνα πρέπει να καταλάβει πως δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματά της μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Τσελίκ, μάλιστα, παρεπέψει σε σχετικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού, αναφέροντας ότι δεν μπορεί να συμβεί αυτό, οι διαφορές σε ΑΟΣ δεν μπορούν να επιληθούν με γαλλικά πλοία. Και κατέληξε τονίζοντας ότι η Αθήνα πρέπει να καθίσει στο τραπέζι δίχως προϋποθέσεις. Εν μέσω έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων, κατατέθηκε αργά χθες το απόγευμα στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Με σημαντικές αλλαγές μετά τη διαβούλευση και αφού ελήφθησαν υπόψη σειρά προτάσεων από επιστημονικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, που δεν αλλάζουν όμως το πνεύμα της μεταρρύθμισης. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή εν μέσω πολιτικής αντιπαράθεσης το εργασιακό νομοσχέδιο με στόχο να ψηφιστεί στις 17 Ιουνίου. Το Υπουργείο Εργασίας κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για μεγάλα ψέματα, τονίζοντας. Τα περιπληρωμή των υπεροριών με ρεπό είναι ένα ψέμα, κάτι που δεν έχει υποθεί ποτέ από τον Κωστή Χατζηδάκη. Απαντώντας η αρμόδια τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, τονίζει: η κυβέρνηση Μητσοτάκη, κάτω από την πίεση της κοινωνικής αντίδρασης και κατακραυγής για τις αντεργατικές ρυθμίσεις που προωθεί, εντείνει καθημερινά την παραπληροφόρηση και τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Εκτός από τις αλλαγές στα εργασιακά, το σχέδιο νόμου ρυθμίζει καθεστώς της τηλεργασίας, καταργεί το ΣΕΠΕ δημιουργώντας νέα ανεξάρτητη αρχή, αλλάζει τις γονικές άδειες, θεσπίζοντας για πρώτη φορά άδεια για τον πατέρα, αλλάζει τον συνδικαλιστικό νόμο και θεσπίζει αυστηρότερες διατάξεις για την παρενόχληση στους χώρους δουλειάς, σύμφωνα με το ημερήσια.gr. Πρώτον, διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Ο εργαζόμενος μόνο με δικό του αίτημα και κατόπιν έγγραφης συμφωνίας με τον εργοδότη μπορεί να εργαστεί με ελαστικό ωράριο για οικογενειακούς, εκπαιδευτικούς ή άλλους λόγους. Όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, στην περίπτωση που λυθεί η σύμβαση εργασίας πριν από τη λήξη, εν όλο ή εν μέρη, του χρονικού αναντισταθμίσματος που προβλέπεται κατά την περίοδο της μειωμένης απασχόλησης, ο εργαζόμενος λαμβάνει κατά τη λύση αποζημίωση για τις υπερβάλλουσες ώρες που έχει απασχοληθεί. Από την άλλη πλευρά, ο εργαζόμενος μπορεί να κερδίζει το τετραήμερο, αλλά θα έχει απώλεια εισοδήματος αφού δεν θα του καταβάλλονται υπερορίες. Επιπλέον, όπως επισημαίνουν και τα συνδικάτα, από τη διαδικασία παρακάμπτεται το σωματείο, με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να είναι ο αδύναμος κρίκος και να υποχρεωθεί να συμφωνήσει στην ελαστική εργασία υπό την απειλή της ανεργίας. Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται η απόλυσή του αν αρνηθεί τη διευθέτηση. Δεύτερον, ψηφιακή κάρτα εργασίας. Πώς θα λειτουργεί στην πράξη? Ο εργαζόμενος θα χτυπά την κάρτα του όταν ξεκινά και όταν τελειώνει την εργασία του. Η κάρτα θα συνδέεται απευθείας με online σύστημα του Εργάνη 2 και με αυτόν τον τρόπο θα καταγράφεται αμέσως και σε πραγματικό χρόνο η υπέρβαση του νομίμου ωραρίου, οι υπερεργασίες και οι υπερορίες του και έτσι θα επέρχονται άμεσα οι σχετικές συνέπειες. Μάλιστα, η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας θα είναι διαθέσιμη και μέσω του κινητού τηλεφώνου, ώστε να μπορεί να ελέγχει και ο εργαζόμενος την καταγραφή των υπεροριών του. Με την αύξηση του πλαφών των υπεροριών στις 150 ώρες ετησίως,
από 96 ώρες που είναι σήμερα στη βιομηχανία και 120 ώρες στους λοιπούς κλάδους δίνεται η ευκαιρία στους εργαζόμενους να αυξήσουν το εισόδημά τους. Παράλληλα με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας διασφαλίζεται η αμοιβή των υπεροριών και εντοπίζονται υπερορίες που έως τώρα έμεναν απλήρωτες. Από την πλευρά των επιχειρήσεων εξυπηρετούνται οι ανάγκες τους. Τέταρτον, τι αλλάζει στο δίκαιο των απολύσεων. Το νομοσχέδιο προβλέπει έξτρα αποζημίωση ως εναλλακτική λύση αντί της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για τους μισθωτούς σε περίπτωση που η απόλυσή τους κρίνεται άκυρη από τα δικαστήρια, κυρίως για οικονομοτεχνικούς λόγους όπως είναι οι περικοπές ή το κλείσιμο της επιχείρησης. Πέμπτον, σε ποιες επιπλέον περιπτώσεις απαγορεύεται η απόλυση. Το εργασιακό νομοσχέδιο διευρύνει τη λίστα των περιπτώσεων της άκυρης απόλυσης, που σημαίνει επιστροφή του εργαζομένου στην εργασία του και καταβολή των μισθών για την περίοδο μέχρι την επαναπασχόληση. Άκυρες θα θεωρούνται στο εξής οι απολύσεις για άσκηση των δικαιωμάτων σε περίπτωση βίας και παρενόχλησης του πατέρα νεογεννηθέντος τέκνου, εργαζομένων που έλαβαν ή ζήτησαν οποιαδήποτε άδεια, εργαζομένων που αρνήθηκαν να συμφωνήσουν διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τηλεργαζομένων που άσκησαν το δικαίωμα της αποσύνδεσης. Με τις ψήφους μόνο της κυβερνώσεως πλειοψηφίας αλλά και με εμφανίσεις τις διαφορές στις προσεγγίσεις και στην επιχειρηματολογία που οδήγησαν στο όχι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ψηφίστηκε από την Εθνική Αντιπροσωπεία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Με τις ψήφους μόνο της κυβερνώσεως πλειοψηφίας αλλά και με εμφανείς τις διαφορές στις προσεγγίσεις και στην επιχειρηματολογία που οδήγησαν στο όχι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ψηφίστηκε χθες από την Εθνική Αντιπροσωπεία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Όπως παγίως συμβαίνει στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες της τρέχουσας περίοδου, με τοπική υπήρξη και επί του συγκεκριμένου νομοθετήματος, η σύγκρουση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, με τα στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ηγείρουν θέμα αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς και νομοθέτησης εκ μέρους της κυβέρνησης και των Υπουργών Εσωτερικών να απορρίπτει κατηγορηματικά τον αντιπολιτευτικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια στιγμή, κυρίως το ΚΙΝΑΛ και το ΚΚΕ, στάθηκαν επικριτικά εναντί των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, επικαλούμενα επιλογές αμφωτέρων για την περίοδο που άσκησαν και ασκούν εξουσία. Στο επίκεντρο βρέθηκε κυρίως η κυβερνητική επιλογή να μειωθεί από το 50% συν 1 στο 43% το ποσοστό με το οποίο η Δημοτική ή Περιφερειακή Αρχή θα μπορεί να έχει την πλειοψηφία στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια. Όταν μπαίνει στο 43% η θέση της κυβέρνησης είναι ότι έχει επαρκή νομιμοποίηση ώστε να μην χρειάζεται να υποχρεώσει τους υπόλοιπους στον δεύτερο γύρο να προσχωρήσουν στον νικήσαντα συνδυασμό τελικώς. Η θέση του 50% είναι να υποχρεώνει τους ψηφοφόρους να κάνουν μια άλλη επιλογή. Αποδεχόμαστε το 43% για να φτιαχτούν οι κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες και μου λέτε ότι το 43% δεν έχει επαρκή νομιμοποίηση. Τα πράγματα είναι καθαρά και απολύτως νομιμοποιημένα και ηθικώς και πολιτικώς ορθά, είπε ο κ. Βορύδης, απαντώντας σε σχόλια των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που αρκετές φορές προέβησαν σε φραστικές ακρότητες. Εκλεχθήκατε με απάτη, κυβερνάτε με απάτη, επικοινωνείτε με απάτη. Κύριοι της κυβέρνησης, είστε η επιτομή της πολιτικής απάτης. Είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα, όπως αυτό καταγράφηκε στην τοποθέτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ του κ. Τριανταφυλλίδη. Διαλύεται τη δημοκρατία, ανέφερε σε κάποια αποστροφή της παρέμβασής του, απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κ. Ραγκούσης. Οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύονται οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το ενδιαφέρον τους είναι όχι μόνο στο θεσμό και στο ρόλο του, αλλά και στον έλεγχό του μέσα από βολικά, κάθε φορά εκλογικά συστήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Γαλάζιο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να κάνουν μεταρρυθμίσεις και να ασκήσουν προοδευτικές πολιτικές, τόνισε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της ομιλίας της η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φόφη Γεννηματά. Για κραυγαλές αντιφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και για τη συνήθειά του να πατάει πάντα σε δύο βάρκες, έκανε λόγος εκ μέρους του ΚΚΕ ο κύριος Δελής, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι το γεγονός αυτό δεν δίνει πολιτικό ή ηθικό δικαίωμα στη Νέα Δημοκρατία να κάνει επιλογές όπως αυτές που αποτυπώνονται στο ψηφισθέν πλέον νομοθέτημα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα και σε πολύ λίγο θα είμαστε ξανά μαζί. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στη ροή των γεγονότων. Πολλοί άνθρωποι ανησυχούν για την εμφάνιση του συνδρόμου που εκδηλώνεται με θρομβοπενία και θρομβοφιλία μετά τον εμβολιασμό, παρότι τα περιστατικά είναι εξόχως σπάνια και δεν ξεπερνούν το ένα ανά περίπου 1 εκατομμύριο εμβολιασμούς. Οι γιατροί υποστηρίζουν το συγκεκριμένο σύνδρομο μπορεί να διαγνωστεί έγκαιρα με μια πολύ απλή εξέταση.
Το σύνδρομο με την εμφάνιση θρόβων και θρομβοπενίας μετά τον εμβολιασμό με τα δύο εμβόλια των αδενοϊών AstraZeneca και Johnson & Johnson στη χώρα μας έχει εντοπιστεί αποδεδειγμένα σε 6 περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων και 2 θανατηφόρες. Οι ειδικοί όμως μας καθησυχάζουν. Η εμφάνιση αυτών των παρενεργειών, όπως λένε, μπορεί να προληφθεί έγκαιρα με μια απλή αιματολογική εξέταση, η οποία μπορεί να βοηθήσει να τις προλάβουμε στην αρχή της εκδήλωσής τους. Η εργαστηριακή εξέταση είναι η γενική αίματος που μπορεί να μετρήσει τον αριθμό των αιμοπεταλίων, τα οποία στο σύνδρομο της θρομβοπενίας και ταυτόχρονης δημιουργίας θρόμβων εμφανίζουν απότομη πτώση. Όπως υποστηρίζουν οι γιατροί, αν τα αιμοπετάλια είναι μειωμένα στην εξέταση την Dimers, τότε ο εμβολιασμένος θα πρέπει να αναζητήσει ιατρική συμβουλή. Το συγκεκριμένο σύνδρομο εμφανίζεται από 4 έως 28 ημέρες μετά τον εμβολιασμό. Οπότε οι γιατροί συστήνουν η εξέταση αυτή να γίνεται από 7 έως 10 μέρες και ανά εβδομάδα μετά τη λήψη του εμβολίου και κυρίως μετά τη δεύτερη δόση. Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί πριν από το εμβόλιο να κάνει μια γενική αίματος, ώστε να υπάρχει ένας πρόσφατος συγκριτικός δείκτης. Να σημειωθεί ότι η εξέταση μπορεί να γίνει δωρεάν σε δημόσια εργαστήρια με παραπεμπτικό γιατρού ή σε ιδιωτικά με κόστος που περίπου φτάνει τα 8 ευρώ. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει κοινοποιήσει τα συμπτώματα που θα πρέπει να μας θορυβήσουν και να μας οδηγήσουν έγκαιρα στο γιατρό μας. Αυτά είναι δύσπνοια, πόνος στο στήθος, πρίξιμο στα πόδια, επίμονος κοιλιακός πόνος, νευρολογικά συμπτώματα όπως σοβαρή και επίμονη πονοκέφαλη ή θολή όραση, μικροσκοπικά σημεία αίματος κάτω από το δέρμα πέρα από το σημείο της ένεσης. Οι περιπτώσεις εμβολιασμένων πολιτών που κατέληξαν στο νοσοκομείο με θρομβοεμβολή ή αιμορραγία εξετάζονται διεξοδικά από τους γιατρούς ώστε να συμπληρωθεί η λεγόμενη κίτρινη κάρτα, η οποία παραπέμπει σε διερεύνηση για τυχόν συσχετισμό των συμπτωμάτων με τον εμβολιασμό. Για να καταχωρηθεί συνεπώς ένα περιστατικό θρομβοπενίας, θρομβοεμβολής στα σχετιζόμενα με τη χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca, υπάρχουν διαγνωστικά κριτήρια τα οποία διερευνώνται μέσω 2 συγκεκριμένων τεστ, σύμφωνα με τον καθηγητή πνευμολογίας εντατικής θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, οι 2 δοκιμασίες, τα αποτελέσματα των οποίων μπορούν να αποδείξουν με βεβαιότητα αν η ανεπιθύμητη ενέργεια σχετίζεται όχι με τη λήψη του εμβολίου, είναι οι εξής. Καταρχήν, πρέπει να μετρηθούν κάποια ειδικά αντισώματα που αναπτύσσει ένας άνθρωπος εναντίον του παράγοντα 4 των αιμοπεταλίων και τις υπαρρύνει ταυτόχρονα. Αυτό είναι το ένα και το δεύτερο. Πρέπει να γίνει εργαστηριακά μια λειτουργική δοκιμασία ενεργοποίηση αιμοπεταλίων από αυτά τα αντισώματα που υπάρχουν στο πλάσμα, δηλαδή στο αίμα του ασθενούς. Δηλαδή, συνεχίζει ο κ. Βασιλακόπουλος, θα πρέπει το αίμα του ασθενούς να μπορεί να ενεργοποιήσει τα αιμοπετάλια, διότι μόνο όταν ενεργοποιούνται τα αιμοπετάλια κάνουν θρόμβους. Πρέπει να ισχύουν και οι 2 προϋποθέσεις, δηλαδή να είναι θετικές και οι 2 αυτές δοκιμασίες. Αλλιώς δεν μιλάμε για αυτό το σύνδρομο που σχετίζεται με τα εμβόλια, εξηγεί ο καθηγητής μιλώντας στο γιατροπίδια.gr. Μέχρι στιγμής οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν το μηχανισμό που προκαλεί την εμφάνιση του συνδρόμου, ωστόσο έχουν αποκτήσει πλέον σημαντική εμπειρία στην αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών και γι' αυτό οι ασθενείς οδηγούνται συνήθως στην πλήρη ίαση. Θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στα του κορονοϊού. Η Σοφία Καρίδη είναι στο στούντιο μαζί μου για να δούμε την σημερινή επιδημιολογική εικόνα, έτσι όπως ανακοινώθηκε από το ΝΕΟΔΗ. Σοφία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ηρώ. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε αισθητή μείωση των κρουσμάτων. Τα νέα κρούσματα που εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο ανέρχονται σε 932. Κάτω από 1000. Κάτω από 1000. Πάμε καλά. Αυτό σημαίνει βέβαια και αποσυμφόρηση του ΕΣΥ, αλλά και των ΜΕΘ. Πάμε καλά πανελλαδικά, γιατί τοπικά καταγράφονται τα ίδια λίγο πολύ, τα ίδια νούμερα, οι ίδιοι αριθμοί καθημερινά σε επίπεδο νέων μολύνσεων. Θα το δούμε στη συνέχεια. Για Θα το δούμε στη συνέχεια. Οι διασωληνωμένοι λοιπόν ανέρχονται στους 416 από 445 που ήταν την Παρασκευή που μας πέρασε. Οπότε βλέπουμε και εκεί μια αισθητή μείωση και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ενώ δυστυχώς 35 συνάνθρωποι μας έχασαν τη μάχη με τη ζωή. Λόγω κορονοϊού βέβαια. Μάλιστα. Να πούμε ότι τα 932 κρούσματα, ένα εντοπίστηκε κατόπιν ελέγχων στις πύλες της χώρας και 34 σχετιζόμενα με ταξίδι στο εξωτερικό. Συνεχίζουμε τώρα σε τοπικό επίπεδο. Στην Κέρκυρα λοιπόν έχουμε 16 κρούσματα. Δυστυχώς, όπως είπες και εσύ, είναι αρκετά ανεβασμένο και είμαστε στα ίδια. Δεν είναι βλέπουμε... παγιωμένο, δηλαδή δεν πέφτουμε κάτω από τα 10, 12, 15 καθημερινά. Και ενώ βλέπουμε ότι στην υπόλοιπη χώρα υπάρχει η αποκλιμάκωση και καταγράφεται αυτός στους αριθμούς, εδώ δυστυχώς είναι αντιστρόφως ανάλογη νομίζω η εικόνα. Ακριβώς. Θα το δούμε και στο υπάρχει θέμα, βέβαια, αυτό στο πρώτο μέρος. Για παράδειγμα, το Λοκαρνανία που ήταν 100 και πλέον κρούσματα, τώρα είναι μόνο στα 15. Mm-hmm. Ενδεικτικά να πω αυτό. Να θυμίσουμε ότι με βάση και τις ανακοινώσεις του κ. Χαρδαλιά, η Κέρκυρα, όχι μόνο η Κέρκυρα, αλλά και η Κέρκυρα, βρίσκεται στο πορτοκαλί, στον χάρτη που καταγράφει τα δεδομένα σε επίπεδο επικράτειας. Δυστυχώς, ναι. Συνεχίζω τώρα με τη Ζάκυνθο, 3 κρούσματα, ενώ τα υπόλοιπα Ιόνια είναι καθαρά. Πάμε τώρα λίγο απέναντι, 7 στα Γιάννενα, όπως βλέπεις έχουμε ξεπεράσει και τα Γιάννενα, τα οποία και αυτά έβραζαν τον τελευταίο καιρό, έχουμε ξεπεράσει και τα Γιάννενα. Και 4 στη Θεσπρωτεία, η υπόλοιπη νομή καθαρή. Μπράβο. Η Κιτριγύρω και κυρίως η Άρτα που εδώ και καιρό θεωρείται λευκός νομός. Μπράβο, μπράβο.
Αυτό σημαίνει ότι πάνε εξαιρετικά καλά και σε επίπεδο τήρησης των μέτρων, αλλά και στο επίπεδο εξέλιξης των εμβολιασμών. Ακριβώς. 33 δείγματα έχουν μείνει υπό διερεύνηση. Ας ελπίσουμε η εξακρίβωσή τους να είναι αρνητική και όχι θετική. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα θα μεταχτούμε λίγο στην Ιταλία, όπου σήμερα. Και όχι έκλεισε... άδικα. Θα βγούμε εκτός συνόρων, όχι άδικα, γιατί είναι μια πάρα πολύ θετική είδηση αυτή που θα μας πεις. Και ελπιδοφόρα. Στο Κοντόνιο λοιπόν της Ιταλίας έκλεισε σήμερα η θάλαμη COVID και ο τελευταίος θάλαμος COVID, καθώς ο τελευταίος ασθενής πήρε εξιτήριο. Μπράβο. Να πούμε βέβαια ότι η Ιταλία έχει δυνατούς εμβολιαστικούς ρυθμούς με 12,5 και πλέον Ιταλούς πολίτες εμβολιασμένους και αξίζει να σημειωθεί ότι την Παρασκευή σημειώθηκαν 600.000 μέσα σε 24 ώρες εμβολιασμοί κατοίκων. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι η Ιταλία δοκιμάστηκε πάρα πολύ άσχημα από το ζήτημα του κορονοϊού. Τις εικόνες του Μπέργαμο νομίζω ότι δεν τις έχει ξεχάσει κανείς μας. Είναι νοπές στη μνήμη μας. Ναι. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Κυρίες και κύριοι, και πάλι αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πάμε στο κομμάτι της οικονομίας, καθώς οι πρώτες φορολογικές δηλώσεις έχουν ήδη υποβληθεί. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων έχει εκδώσει και τα εκαθαριστικά για τα του προηγούμενου έτους. Συγκεκριμένα, λοιπόν, μέχρι και χθες είχαν υποβληθεί 123.329 δηλώσεις, με το εντυπωσιακό στοιχείο οι περισσότερες να είναι μηδενικές. Το ποσοστό είναι ιδιαίτερα ψηλό και σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με την αλλαγή των κλιμακίων και των συντελεστών της φορολογικής κλίμακας. Σημειώνεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται πλέον με αρχικό συντελεστή 9% για εισοδήματα ως 10.000 ευρώ, ενώ έχουν και μειωμένη προκαταβολή φόρου από το 100% στο 55%, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι είτε να έχουν επιστροφή φόρου είτε να μην πληρώνουν επιπλέον φόρο στο ελληνικό δημόσιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το αντίστοιχο περσινό διάστημα είχαν υποβληθεί 1.784.632 δηλώσεις. Ωστόσο, το ηλεκτρονικό σύστημα TaxisNet είχε ανοίξει στις 15 Απριλίου. Από την πρώτη εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων προκύπτει ότι 37.779 φορολογούμενοι με εισοδήματα από ενίκεια έχουν υποβάλει ήδη τη δήλωσή τους, όπως επίσης και 7.396 ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ οι υπόλοιποι είναι μισθωτοί είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα. Από την εκαθάριση των 123.329 δηλώσεων προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα. Το 22,6% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησε το προηγούμενο έτος, συγκεκριμένα για 36.914 φορολογούμενους. Το αποτέλεσμα της εκαθάρισης είναι χρεωστικό, με το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 17,1 εκατομμύρια ευρώ. Ο μέσος φόρος για τις δηλώσεις αυτές ανέρχεται στα 464 ευρώ. Το 59,4% των φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο στο ελληνικό δημόσιο. Για το 17,99% των φορολογουμένων προέκυψε επιστροφή φόρου που κατά μέσο όρο φτάνει τα 216 ευρώ. Συνολικά για το 77,4% των φορολογουμένων που υπέβαλαν δήλωση δεν προκύπτει επιπλέον φόρος ή έχουν επιστροφή φόρου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις λογιστών, φέτος τα ποσοστά των φορολογουμένων που θα έχουν επιστροφή φόρου ή δεν θα πληρώσουν επιπλέον φόρο θα είναι υψηλά και θα κινηθούν περίπου στο 75%. Σημειώνεται ότι φέτος παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων σε 8 ισόπωσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη στο τέλος Ιουλίου. Ωστόσο, όσοι επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν χωρίς πρόστιμα τη δήλωση μέχρι τις 27 Αυγούστου, καταβάλλοντας και τις 2 πρώτες μηνιαίες δόσεις. Τα φυσικά πρόσωπα που θα υποβάλουν τη δήλωση έως τις 28 Ιουλίου και εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο έως τις 30 Ιουλίου θα έχουν έκπτωση 3%. Σημειώνεται ότι η τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος θα καταβληθεί τον Φεβρουάριο του 2022. Από την εκαθάριση της δήλωσης μπορεί να προκύψει υποχρέωση καταβολής, χρεωστικό υπόλοιπο ή δικαίωμα επιστροφής φόρου, πιστωτικό υπόλοιπο. Από το 2018, στις περιπτώσεις κοινής δήλωσης συζύγων, η βεβαίωση του φόρου ή επιστροφή φόρου κατά περίπτωση αφορά τον κάθε σύζυγο χωριστά και δεν θα γίνεται συμψηφισμός χρεωστικού και πιστωτικού ποσού μεταξύ των συζύγων. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Το μέλλον της πατρίδας μας συνδέεται άρρηκτα με τη διάθεσή μας και την ικανότητά μας να προστατεύσουμε παρκώς το μοναδικό φυσικό μας περιβάλλον και να διασώσουμε το φυσικό μας πλούτο. Τονίζει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος ο βουλευτής Κέρκυρας του Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Μπιάνκης. Στην ανακοίνωση του για το περιβάλλον, ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Μπιάνκης αναφέρει: «Η φετινή Παγκόσμια ημέρα για το περιβάλλον εορτάζεται σε μια πρωτόγνωρη συγκυρία για την ανθρωπότητα που επιχειρεί να αφήσει πίσω της την πανδημία που κόστησε εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Ο φετινός εορτασμός είναι αφιερωμένος στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και θα αποτελέσει την απαρχή μιας διεθνούς δεκαετίας δράσης για την αναβίωση ποικίλων οικοσυστημάτων από τις κορυφές των βουνών μέχρι τα βάθη της θάλασσας. Η ανθρωπότητα, λέει ο κ. Μπιάνκης, βγαίνει από τούτη την πρωτόγνωρη κρίση τραυματισμένη. Στο χέρι μας είναι
είναι να αποδείξουμε ότι είμαστε και σοφότεροι. Η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί ότι οι επιδημίες θα είναι συχνότερες, ότι θα εξελίσσονται ταχύτερα σε πανδημίες, ότι θα έχουν ακόμα σοβαρότερες οικονομικές επιπτώσεις, κοστίζοντας τη ζωή σε όλο και περισσότερους ανθρώπους. Εκτός και αν αλλάξουμε πορεία, μεταβάλλοντας θεμελιωδώς τον τρόπο παραγωγής μας, το μοντέλο των επενδύσεών μας, τις καταναλωτικές μας συνήθειες, ο αέρας που αναπνέουμε, τα τρόφιμα που καταναλώνουμε, το νερό που πίνουμε και το κλίμα που κάνει τον πλανήτη μας βιώσιμο, όλα προϋποθέτουν υγιή οικοσυστήματα. Η προστασία του περιβάλλοντος και η κλιματική αλλαγή πρέπει, λέει ο κ. Μπιάνκης, να αποτελούν βασικές παραμέτρους ενός νέου παραγωγικού μοντέλου και για τη χώρα μας, ώστε να κάνουμε πράξη ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Ώρα λοιπόν να δεσμευτούμε και να διαμορφώσουμε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο, προκειμένου να γίνει αποδεκτός και να υλοποιηθεί ο ενεργειακός μετασχηματισμός στην Ελλάδα για ενεργή μετάβαση στις καθαρές μορφές ενέργειας και τις πράσινες τεχνολογίες, για δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την αξιοποίηση των αποβλήτων, την ανακύκλωση, που μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για την αηφόρο ανάπτυξη της οικονομίας μας. Και η ανακοίνωση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος καταλήγει ως εξής: το μέλλον της πατρίδας μας συνδέεται άρρηκτα με τη διάθεσή μας και την ικανότητά μας να προστατεύσουμε επαρκώς το μοναδικό φυσικό περιβάλλον και να διασώσουμε το φυσικό μας πλούτο. Ας το αντιληφθούμε. Πρέπει να αναλάβουμε στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία της βιοποικιλότητας. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη, υπογραμμίζει από την πλευρά του αντιπεριφερειάρχης Σπύρος Ιωάννου, δίνοντας τη δημοσιότητα της πρωτοβουλίας περιφέρειας στον τομέα αυτό. Σύμφωνα με τον κύριο Ιωάννου, οι πρωτοβουλίες αυτές κινούνται στην κατεύθυνση υλοποίησης έργων και δράσεων, τα οποία σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, την παρακολούθηση της ποιότητάς τους, την προστασία της βιοποικιλότητας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά ότι η Περιφερειάρχης, ο φετινός εορτασμός σηματοδοτεί την έναρξη της Διεθνούς Δεκαετίας Δράσης των ΗΕ για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, είναι πλέον αντιληπτό ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα. Πρέπει να αναλάβουμε στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία της βιοποικιλότητας, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παρακολούθηση της διάβρωσης των ακτών στην περιφέρεια. Η Περιφέρεια Ιουνιονίσων συμμετέχει ως συνδικαιούχος στο πρόγραμμα με τίτλο «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα», διάρκεια 8 ετών, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 14 εκατομμυρίων ευρώ. Η πιλωτική δράση με την οποία συμμετέχουμε αφορά στην αποτύπωση, παρακολούθηση και καταγραφή της διάβρωσης των ακτών σε 50 παραλίες της περιφέρειας με τη χρήση μη επανδρωμένων υπτάμενων οχημάτων. Περιφερειακό σχέδιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή της περιφέρειας Ιωνιονίσων. Σύμφωνα με το άρθρο 43 του νόμου 4414, οι περιφέρειες έχουν την υποχρέωση εκπόνησης του περιφερειακού σχεδίου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, το οποίο εγκρίνεται με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Οικίας Περιφέρειας και μετά από γνώμη της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης και της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για το λόγο αυτό, πρόσφατα συνεδρίασε η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης προκειμένου να γνωμοδοτήσει αναφορικά και πλέον βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του. Ποιότητα ατμόσφαιρας, υπογείων υδάτων, κτηνοτροφικών και ελαιοργικών προϊόντων. Σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος, υλοποιούμε δύο ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στην ολοκληρωμένη διερεύνηση και παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, των υπογείων υδάτων, των εδαφών, των κτηνοτροφικών και ελαιοργικών προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή του Χιτή Κεφαλαινίας, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Χιτά Τεμπλονίου μέσω εξειδικευμένων χημικών αναλύσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν αναλύσεις διοξινών και βαρέων μετάλλων σε δείγματα της ατμόσφαιρας, των υπογείων υδάτων, ελαιολάδων και κτηνοτροφικών προϊόντων όπως γάλα, αυγά, κρέας και πουλερικά. Εργοστάσιο επεξεργασίας αποβλήτων ελαιοργείων. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Ιουνιονίσων είναι τα απόβλητα των ελαιοτριβίων. Κατόπιν συναντήσεων και συνεχών επικοινωνιών με τα συναρμόδια Υπουργεία, βρισκόμαστε πλέον στο στάδιο κατά το οποίο έχει ολοκληρωθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αναζητείται η κατάλληλη χρηματοδότηση για την υλοποίηση των λόγων εγχειρήματος, σε συνδυασμό με το ήδη εκφρασμένο ενδιαφέρον από έχει επιχειρηματικό όμιλο να επενδύσει προς αυτή την κατεύθυνση. Ενεργειακό Σύμβουλο, ένταξη τη πράξη με τίτλο Σύμβουλο Διερεύνηση στην Περιφέρεια Ιουνιονίσων, χρηματοδοτικών εργαλείων με σκοπό την υποστήριξη δράσεων εξοικονόμηση ενέργεια και έργων φιλικών προ το περιβάλλον, στο ανάξονα προτεραιότητα τεχνική βοήθεια ΕΤΠΑ του επιχειρησιακού προγράμματο στα Ιόνια νησιά. Κύριο αντικείμενο, η παροχή υπηρεσιών Ενεργειακού Συμβούλου Υποστήριξη για το σχεδιασμό τη ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών τη Περιφέρεια Ιουνιονίσων και τον προσδιορισμό δράσεων εξοικονόμηση ενέργεια και έργων φιλικών προ το περιβάλλον. Σύσταση ενεργειακών κοινοτήτων.
διερεύνηση της δυνατότητας σύστασης και λειτουργίας ενεργειακών κοινοτήτων σε κάθε περιφερειακή ενότητα, καθώς και του νομικού πλαισίου που τις διέπει, σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας και τη συμμετοχή του Ιωνίου Πανεπιστημίου, των Δήμων, της Περιφέρειας και των Επιμελητηρίων. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Η εν λόγω πράξη είναι ενταγμένη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ιόνια Νησιά στον άξονα προτεραιότητας, προστασία περιβάλλοντος και αηφόρος ανάπτυξη, συνολικού προϋπολογισμού 170.609,53 ευρώ και διάρκειας 30 μηνών. Το έργο αφορά στην υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, ομάδων παραγωγών επιμέρους ρευμάτων αποβλήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με σκοπό την αλλαγή της συμπεριφοράς, της συλλογικής αντίληψης και την ενεργό συμμετοχή στην πρόληψη, ανακύκλωση και εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων. Την εβδομάδα για την βιώσιμη κινητικότητα από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου θα συμμετέχει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντιονύσων, προσιλωμένος παραμένοντας τον στόχο, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, να μεταμορφώσει το νησί της Κέρκυρας σε ένα έξυπνο, πράσινο και βιώσιμο νησί της Ευρώπης. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντιονύσων, γιορτάζοντας την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και αναλογιζόμενος τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οι τοπικές κοινωνίες στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά κυρίως πιστός στο όραμα της Δημοτικής Αρχής να μεταμορφώσει το νησί της Κέρκυρας σε ένα έξυπνο, πράσινο και βιώσιμο νησί της Ευρώπης, ανακοινώνει την ενεργή συμμετοχή του στην εβδομάδα για τη βιώσιμη κινητικότητα στις 16 έως 22 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εβδομάδας, πρώτον, θα πραγματοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εντός της πόλης σχετικά με τη βιώσιμη κοινωνικότητα. Δεύτερον, κατά τη χρονική διάρκεια των συγκεκριμένων ημερών, θα ανακοινωθεί και η υλοποίηση ενός μέτρου μόνιμης εφαρμογής που θα σημάνει και την έναρξη για πρώτη φορά της βιώσιμης κινητικότητας στο νησί μας. Τρίτον, την 22 Σεπτεμβρίου θα απαγορευτεί η κυκλοφορία και πρόσβαση των αυτοκινήτων σε έναν ή περισσότερους δρόμους της πόλης της Κέρκυρας και θα προωθηθεί η χρήση των δρόμων αυτών αποκλειστικά από ιππιότερες μορφές κινητικότητας, πεζοί, ποδήλατα, ηλεκτροκίνητα ποδήλατα, πατίνια κτλ. Επιπλέον, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου και κατόπιν δικής της εισηγήσεως ανακοινώνει τη θετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δημιουργία ρεύματος χωριστής συλλογής ειδών ένδυσης, υπόδυσης, ρούχα, παπούτσια, τσάντες, λευκά ή δηματισμός, κατά τουλάχιστον 15 σημείων, το οποίο θα αναπτυχθεί για πρώτη φορά σε όλα τα διοικητικά όρια του Δήμου μας και θα εξυπηρετεί αποτελεσματικά όλους τους κατοίκους του. Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντιονύσων στο πρόγραμμα 100 Ευφυείς Πόλης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα μεγάλα προβλήματα τα περιβαλλοντικά στην Κέρκυρα παραμένουν άλυτα σε πείσμα όλων όσων αγωνιούν, προσπαθούν, προτείνουν, αγωνίζονται. Αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος η Νομαρχιακή Επιτροπή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει τα εξής. Η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος αποκτά χρόνο με το χρόνο όλο και μεγαλύτερη σημασία και από επαιτειακή υπόμνηση μετατρέπεται σε ημέρα δραματικής υπενθύμησης για την ανάγκη σωτηρίας του πλανήτη. Η κλιματική αλλαγή με τις άμεσες επιπτώσεις της και στη χώρα μας προχωρά ανυποχώρητα και ο παγκόσμιος πληθυσμός μένει αβοήθητος λόγω της ατολμίας των κυβερνήσεων και την υποταγή τους στα πολύ μεγάλα εταιρικά σχήματα που συνεχίζουν να ρυπαίνουν, να μολύνουν, να καταστρέφουν. Ειδικά στην Κέρκυρα, τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα, λέει η Νομαρχιακή Κέρκυρα του ΣΥΡΙΖΑ, παραμένουν άλυτα σε πείσμα όλων όσων αγωνιούν, προσπαθούν, προτείνουν, αγωνίζονται. Η διαχείριση των αποβλήτων καρκινοβατή, το εργοστάσιο καθυστερεί αδικαιολόγητα, η διαλογή στην πηγή και η ανακύκλωση δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει με ευθύνη της κυβέρνησης, λέει η Νομαρχιακή Επιτροπή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ και των αυτοδιοικητικών αρχών που θυσιάζουν την επίλυση των προβλημάτων στο βωμό των εργολαβικών συμφερόντων. Θυμίζουμε για μία ακόμα φορά ότι ακόμα και αν λειτουργούσε τώρα η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων, το πρόβλημα δεν θα λυνόταν, αφού η δυνατότητα ανάκτησης του υλικού που μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί θα είναι πολύ μικρό, αν δεν προχωρήσει η διαδικασία που θα ξεκινάει από το κάθε νοικοκυριό και την κάθε επιχείρηση χωριστά. Και η ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει. Η λατομική δραστηριότητα στο Τρουμπέτα συνεχίζει ανεμπόδιστα παρά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για το οριστικό κλείσιμό τους. Και μάλιστα δόθηκε νέα άδεια σε περιοχή Όμορη με την παλιά εγκατάσταση, ώστε ο εργολάβος ανεμπόδιστα να ενοποιήσει τις δύο περιοχές, δήθεν στην προσπάθεια αποκατάστασης της παλιάς. Τα έργα ίδρευσης, η πρώτη φάση του μεγάλου έργου των φραγμάτων που αφορούν στην πόλη, την κεντρική Κέρκυρα και μέρος του Νότου, δεν έχουν ακόμα δημοπρατηθεί. Στο βορρά, οι διαρροές του δικτύου είναι τέτοιες που αρχές Ιουνίου έχουμε κατανάλωση Αυγούστου, ενώ οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας μιλάνε για συνέχιση του έργου των φραγμάτων με σύμπραξη ιδιωτών. Το νερό της Κέρκυρας στα χέρια των επιχειρηματιών. Βιολογικοί σταθμοί δεν υπάρχουν ή υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου σε όλη την έκταση της υπαίδρου της Κέρκυρας, της οποίας το μεγαλύτερο μέρος στερείται από χετευτικού δικτύου και εξυπηρετείται από βόθρους ή από φυσικές τάφρους και σούδες. Όσο δε, λέει η Νομαρχιακή Επιτροπή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάγκη λειτουργίας σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας των αποβλήτων των ελαιοτριβίων, δεν μιλάει πια κανείς. Θα μείνουμε στο θέμα όμως, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε ανακοινώσεις και από κόμματα άλλα και αυτοδιοικητικούς φορείς, αλλά και τον βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αυλονίτη. Η Σοφία Καρίδη είναι ξανά στο στούντιο. Σοφία.
Έχουμε λοιπόν ανακοίνωση του κυρίου Αυλονίτη, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει: «Η κλιματική αλλαγή υποχρεώνει στην ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλειών που θα κάνουν πιο ρεαλιστική αλλά και πιο καθολική την υπόθεση αποφυγής των μακροχρόνιων προβλημάτων. Θα πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον, όχι σαν μια γενική και αόριστη έννοια, αλλά και συγκεκριμένα. Το περιβάλλον του τόπου μας που βιώνουμε και αγαπάμε. Η Κέρκυρά μας, τα Διαπόντια και η Παξή, οι περιοχές Natura και τα πλούσια οικοσυστήματα που φιλοξενούν, όπως ο Ερημίτης, το Πόρτο Τιμόνι, οι Λίμνες και άλλες τόσες περιοχές φυσικού κάλους, κινδυνεύουν. Δεν πρέπει να μας αρκεί ότι κινδυνεύουν για να τα προστατεύσουμε. Πρέπει να προνοήσουμε, να προλάβουμε τους κινδύνους και να αναδείξουμε αυτές τις περιοχές», αναφέρει. Μάλιστα. Είναι ένα απόσπασμα από την ανακοίνωση του βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζουμε. Με την επτανησιακή πρωτοβουλία, η οποία η ανακοίνωσή τους μεταξύ άλλων αναφέρει: «Η υγειονομική κρίση που βιώνουμε έχει προεκτάσεις περιβαλλοντικές, ενώ γνωρίζουμε πολύ καλά τους κινδύνους που ελοχεύουν όταν δεν εφαρμόζεται ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων και πόσο σπουδαία είναι αντίστοιχα η ανακύκλωση και οι πρακτικές εφαρμογές της κυκλικής οικονομίας σε πολλούς τομείς. Η ποιότητα και η επάρκεια των υδάτινων πόρων και της ηλεκτρικής ενέργειας επίσης προβληματίζουν κυρίως για τους τουριστικούς προορισμούς μεγάλης επισκεψιμότητας όπως τα Ιόνια νησιά». Mm-hmm. Συνεχίζουμε με τη ΛΑΕ, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει: «Την 5η Ιουνίου τιμούμε την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος σε μια εποχή που συντελείται καθημερινώς η καταστροφή του προς όφελος της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Από πέρσι μέχρι φέτος τα περισσότερα δάση έχουν καεί, περισσότερα πλήγματα έχει δεχτεί το περιβάλλον. Μετά τις τελευταίες καταστροφές στο Μάτι, στη Μάνδρα, στο Σαρονικό, στη Χαλκιδική, στην Ηλία, προστέθηκε και η μεγάλη πυρκαγιά στα Γεράνια, που κατέστρεψε 75.000 στρέμματα δασικής έκτασης». Συνεχίζουμε με το ΚΚΕ. «Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, καλούμε τους εργαζόμενους, το λαό, την νεολαία να δυναμώσουν τον αγώνα ενάντια στις πραγματικές αιτίες που υποβαθμίζουν και καταστρέφουν το περιβάλλον. Στην πραγματικότητα, αυτό για το οποίο νοιάζονται οι κυβερνήσεις είναι να βρουν διέξοδο για νέες κερδοφόρες επενδύσεις. Προς το σκοπό αυτό, αξιοποιούν τη διαχείριση περιβαλλοντικών προβλημάτων, τα οποία ωστόσο γεννά το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα και η πολιτική τους». Αυτά με τα κόμματα. Και πάμε και στην αυτοδιοίκηση, που έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, ανακοίνωση από την Αντιδήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας. Την κυρία Κόκαλη, η οποία αναφέρει: «Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος 2021 και γι' αυτό το μήνα στοχεύουμε στις 101 γωνίες ανακύκλωση από νησάκι μέχρι Άη Γεώργη. Ο Δήμος της Βόρειας Κέρκυρας, με σαφέστατο άξονα δράσεων κάτω από την ομπρέλα της κυκλικής οικονομίας, προβαίνει συστηματικά και μεθοδικά σε αποτελεσματικές δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και της διαχείρισης αποβλήτων. Είμαστε ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που εκπονήσαμε τον τοπικό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων με τη συνεργασία του κυρίου Αδαμάντιου Σκορδίλη, καθηγητή Πανεπιστημίου του Βερολίνου». Μάλιστα. Αναλυτικά, βέβαια, όλες τις ανακοινώσεις μπορούν οι τηλεθεατές μας να τις δουν στο startmediacorfu.gr. Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Συγκέντρωση ευαισθητοποίησης και διαμαρτυρίας στο χώρο του Χιτά Τεμπλονίου με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μολύνεται η ατμόσφαιρα από μόλις από νικέλιο, από αρσενικό, από υδράργυρο. Γιατί όλα αυτά δρούν σωρευτικά στον οργανισμό. Οι μεταβολές που γίνονται στον οργανισμό από την εγκατάσταση των βαρέων μετάλλων στα διάφορα όργανα, όπως είναι το λίπαρ κατεξοχή, η νεφρή ή ο εγκέφαλος, είναι συσσωρευτική και γίνεται σιγά σιγά. Οπότε τα αποτελέσματα είναι μακροπρόθεσμα. Για τη δράση και το σκοπό της, μίλησε στην κάμερα του Start ο πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Απορριμμάτων, Πέτρος Γρηγορίου. Κάναμε σήμερα αυτή την συγκέντρωση εδώ μπροστά στην είσοδο του Χιτά Τεμπλονίου, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Μαζευτήκαμε εδώ πέρα στο χώρο όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα και το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται και συνεχίζει να συντελείται στην Κέρκυρα. Θα έλεγα ότι οι εικόνες είναι συγκλονιστικές και νομίζω ότι όλοι οι κάτοικοι κάποια στιγμή πρέπει να έρθουν από εδώ να δούνε και να έχουν μια πραγματική εικόνα για το τι γίνονται και πού πηγαίνουν τα απορρίμματά τους. Αυτό ήταν και ο βασικός στόχος της εκδήλωσης, να ευαισθητοποιήσουμε δηλαδή τον κόσμο, να ξέρουμε ότι τα απορρίμματα που παράγουμε δεν εξαφανίζονται, δεν εξαλλοιώνονται, κάπου καταλήγουμε. Να στρώσουμε με αυτόν τον τρόπο το έδαφος, προκειμένου όλο το επόμενο διάστημα να υπάρξει και η ευαισθησία, αλλά και ταυτόχρονα να διαμαρτυρηθούμε για αυτή την κατάσταση, να ασκήσουμε δηλαδή και πίεση στις τοπικές αρχές, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι για την εφαρμογή ενός πραγματικά σύγχρονου
συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων. Ενός συστήματος που θα βασίζεται στη διαλογή στην πηγή και στην ανακύκλωση των απορριμμάτων, που θα έχει σαν στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση του υπολείμματος που πηγαίνει προς ταφή. Σαφέστατα, σε όλη αυτή την κατάσταση θεωρούμε πολύ βασικό και σημαντικό έτσι, η περιοχή εδώ πέρα του Τεμπλονίου να μπορέσει να αφαιθεί και να αποκατασταθεί. Πρώτον, να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποκατάστασης και εργολαβίες που έχουν ξεκινήσει για την αποκατάσταση του Β' και Γ' κυττάρου. Να αποκατασταθεί και το πρώτο κύτταρο που, παρά το γεγονός ότι έχει παραλυφθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση, στην πραγματικότητα είναι ανοιχτό, το έργο δεν τέλειωσε, παρά το γεγονός ότι παραλήφθηκε από τις τότε τοπικές αρχές. Να απομακρυνθούν όλα τα δέματα από την περιοχή, τόσο από εδώ πέρα από το Τεμπλόνιο, όσο και από τη Λευκήμη, έτσι, όπου έχουν λήξει και όλες οι αδειοδοτήσεις για την προσωρινή εναπόθεσή τους. Και από εκεί και πέρα να σταματήσει από εδώ και στο εξής οποιαδήποτε περαιτέρω οχλούσα δραστηριότητα που θα αποτρέψει από την περιοχή να ενεργοποιήσει τις φυσικές διαδικασίες αποκατάστασής της, όπως είναι η χωροθέτηση του νέου χιτή Τεμπλονίου, του νέου χιτή, να μην υπάρξει δηλαδή χιτή στο Τεμπλόνι, αλλά να υπάρξει κάποια άλλη χωροθέτηση, όπως είναι και το εργοστάσιο που σχεδιάζεται να δημιουργηθεί εδώ πέρα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν μπορούμε να το τέτοιο. Είναι βάση κάποιες επιστημονικής μελέτης. Γιατί για να μπορέσει να χωροθετηθεί ένα σχετί πρέπει να γίνουν μελέτες και για το υπέδαφος, δηλαδή να μην έχει σαθρό υπέδαφος, να μην έχει, να είναι βραχώδες, δηλαδή για να συγκρατεί τα στραγίδια κτλ. Αλλά και να δοθεί και μια μελέτη όσον αφορά να είναι απομακρυσμένο κατά το δυνατόν, πράγμα σχετικά δύσκολο, αλλά κατά το δυνατόν από κατοικημένες περιοχές κτλ. Αυτό είναι σαφέστατο ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Είναι αποτέλεσμα επιστημονικής μελέτης. Σε αυτό πρέπει να πούμε ότι ήδη ο Δήμος έχει αναθέσει τη μελέτη σε γραφείο και μάλιστα έχει πληρωθεί μεγαλύτερο κομμάτι της μελέτης. Μιλάμε για μεγάλο ποσό κιόλας, ήταν κοντά στο 500.000 ευρώ η μελέτη χωροθέτησης. Η μελέτη αυτή πρέπει να έχει παραδοθεί από πέρσι τον Απρίλιο. Παρ' όλα αυτά ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα γι' αυτό. Η κινητοποίηση συνδυάστηκε με μια μικρή πεζοπορική διαδρομή προς τη λίμνη Μπρετάνου, όπου καταλήγει μεγάλη ποσότητα των στραγγιδίων από την εγκατάσταση. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν σύλλογοι, φορείς, σωματεία, κόμματα και παρατάξεις. Θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε τι δήλωσε στην κάμερα του Start η πρόεδρος Συλλόγου Τεμπλονίου, κυρία Μάγδα Παπανικολοπούλου. Του στήριξε και ο Σύλλογος Τεμπλονίου με την πρόεδρο του Συλλόγου Τεμπλονίου, Μάγδα Παπανικολοπούλου, να κάνει ένα απολογισμό της κατάστασης. Η κυρία Παπανικολοπούλου, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε τα εξής. 5 μήνες έχουν περάσει από τις εξαγγελίες της περιφέρειας ότι οι εμπειρογνώμονες από το Δημόκρητο θα έρθουν να δώσουν μια ακριβή εικόνα της περιβαλλοντικής επιβάρησης της περιοχής, ανέφερε. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, 5η Ιουνίου. Με αφορμή λοιπόν την ημέρα αυτή, εμείς συμμετέχουμε στη δράση του Παρατηρητηρίου Διαχείρισης των Απορριμμάτων, ο Σύλλογος Τεμπλονίου, στηρίζουμε και υποστηρίζουμε τη δράση. Ήρθαμε στο χώρο μαζί με άλλους εκπροσώπους φορέων για να διαπιστώσουν και οι υπόλοιποι, εμείς βέβαια τα γνωρίζουμε από κοντά τι ακριβώς συμβαίνει. Άλλωστε λέει μία εικόνα χίλιες λέξεις. Απαντήσεις περιμένουμε, τις οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει, τόσο για την μεταφορά των 80 περίπου χιλιάδων δεμάτων, τόσο για τα χήμα απορρίμματα, για την αποκατάσταση των 2 κυττάρων, γιατί δεν είναι η αποκατάσταση των 3 κυττάρων. Το πρώτο παραμένει ως έχει, δεν έχει αποκατασταθεί το κύτταρο πλήρως. Η επεξεργασία των στραγγισμάτων, γιατί ναι μεν εκεί βιολογείται ένα τμήμα, τα υπόλοιπα όμως που είναι πιθανόν και τα περισσότερα οδηγούνται στο ρέμα και από εκεί στη λίμνη Μπρετάνου. Το μόνο που ακούμε είναι η δημοπράτηση ενός εργοστασίου Σύμικτον στον ίδιο χώρο. Δημόκρητος μέχρι σήμερα δεν έχει έρθει για να κάνει μετρήσεις. Θα έρθει, μας είπαν. Και πώς λοιπόν, ενώ δεν έχεις παρακολουθήσει την ρήπανση της περιοχής, να δεις σε ποιο σημείο βρίσκεται, πώς μου εξαγγέλεις την κατασκευή ενός εργοστασίου Σύμικτον και ενός συνοδού έργου χιτή στον ίδιο χώρο. Και αύριο μεθαύριο θα πω εγώ που θα παρακολουθείς περιβαλλοντικά το έργο
πώς θα ξεκινήσεις, με ποια δεδομένα θα ξεκινήσεις, με την υπάρχουσα μόλυνση και θα δούμε κατά πώς συνεχίζεται και από πού προέρχεται η νέα μόλυνση. Όλα αυτά είναι ζητήματα, κυρία Καρύδη. Είναι ζητήματα που δεν αφορούν μόνο αυτούς που ασκούν διοίκηση. Αφορούν τους πολίτες και ειδικά τους ευαισθητοποιημένους. Και θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις. Και θα έπρεπε να έχει γίνει δημόσιος διάλογος για το ποιο εργοστάσιο χρειαζόμαστε στην Κέρκυρα. Γιατί εάν κάνουμε αυτά που προβλέπει η νομοθεσία, που δίνει ως οδηγίες η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι νόμος του κράτους βεβαίως πλέον, έτσι. Είναι ο νέος ΕΣΔΑ. Θα πρέπει να παράγουμε ένα υπόλοιμα της τάξης του 10%. Λοιπόν, για το παραγόμενο υπόλοιμα αυτό, ποιο εργοστάσιο χρειαζόμαστε? Καταρχάς δεν θα πρέπει να έχει μέσα μηχανική διαλογή, διότι θα πρέπει να έχουν ξεχωριστεί πριν μπουν στο εργοστάσιο. Να έχει φύγει η ανακύκλωση και ό,τι έχει απομείνει από εκεί, και το κομπόστ βεβαίως, τότε να πάει για επεξεργασία. Και θα πρέπει να έχουμε ένα παραγόμενο υπόλοιμα της τάξης του 10%, γιατί αν δεν το έχουμε, κυρία Καρύδη, όπως πληρώνουμε για τους χιτά πρόστιμα, θα πληρώνουμε και για τους χιτή μετά. Στον χώρο της εκπαίδευσης τώρα θα σταθούμε, κυρίες και κύριοι. Ακόμα δύο τμήματα του 6ου Δημοτικού Σχολείου μπήκαν σε αναστολή λειτουργίες μετά από επιβεβαιωμένο κρούσμα σε εκπαιδευτικό. Πρόκειται για τα τμήματα Β2 και Γ1. Δύο τμήματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το Β2 και το Γ1 του 6ου Δημοτικού Σχολείου, ανέστειλαν σήμερα την λειτουργία τους μετά από κρούσμα COVID-19 που κατεγράφησε δασκάλα του σχολείου. Κλειστό παραμένει από χθες το ίδιο σχολείο και το τμήμα ΣΤΑΦ2, ενώ κλειστά παραμένουν και τμήματα από το Δημοτικό Σχολείο Ποταμού. Σήμερα είχαμε δύο νέες αναστολές τμήματων. Στο 6ο Δημοτικό Σχολείο, λοιπόν, είχαμε αναστολή του Β2, της Β2 τάξης και του Γ1 τμήματος. Βεβαίως είναι ως προς προβληματισμό, γιατί είναι αρκετά τα τμήματα τα οποία έχουμε σε αναστολή. Ευελπιστούμε σύντομα, από ό,τι έχω την ενημέρωση, ότι γύρω στις, από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν να ανοίγουν τα περισσότερα από τα τμήματα που έχουμε σε αναστολή και ευελπιστούμε να πάνε όλα καλύτερα. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πέτρος Αγγελόπουλος ανέφερε πως και στην Κέρκυρα, όπως και σε όλη τη χώρα, αυτή τη βδομάδα είναι μικρότερος ο αριθμός των κρουσμάτων που έχουν καταγραφεί σε σχολικές τάξεις. Ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως αυτή τη στιγμή μόνο μία ιδιωτική δομή εκπαίδευσης έχει αναστείλει τη λειτουργία της. Η σημερινή εβδομάδα, σε σχέση με τις προηγούμενες, συνολικά τα κρούσματα σε όλο τον ελλαδικό χρόνο είναι σχεδόν στα μισά. Ενώ μιλούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα περίπου για 1.000 σχολικές μονάδες, τώρα είμαστε κοντά στις μισές, περίπου στις 490 με 500 σχολικές μονάδες. Πράγματι, λοιπόν, και πανελλαδικά έχουμε μία μείωση των αναστολών λειτουργίας τμήματων ή σχολικών μονάδων. Από που μιλάμε, δεν έχουμε καμία σχολική μονάδα σε πλήρη αναστολή. Ό,τι αναστολές έχουμε είναι για τμήματα είτε δημοτικών είτε γυμνασίων ηλικίων. Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη συνάντηση των Προεδρίων των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων, ανάμεσα στις οποίες και η Κέρκυρα, με την επικεφαλής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, την Μαρία Αντωνίου. Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν το αίτημα για την επέκταση και στο αστυνομικό προσωπικό των διευθύνσεων του επιδόματος παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών. Μια σειρά από ζητήματα έθεσαν στη συνάντηση που είχαν οι πρόεδροι των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσποτείας, Καστοριάς, Κέρκυρας και Φλόρινας στη Θεσσαλονίκη με την επικεφαλής του Γραφείου Τύπρου του Πρωθυπουργού, κ. Αντωνίου Μαρία. Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν το αίτημα για την επέκταση και στο αστυνομικό προσωπικό των διευθύνσεων αυτών του επιδόματος παραμεθωρίων και προβληματικών περιοχών που αποτελεί πάγιο αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κέρκυρα. Η κυρία Μαρία Αντωνίου, με την οποία συζητήθηκε το ζήτημα του επιδόματος παραμεθωρίων περιοχών και δυσπρόσιτων για το τόξο που αφορά τη Φλόρινα μέχρι την Κέρκυρα. Σαφώς δικαίως διεκδικούμε αυτό το επίδομα, καθότι το επίδομα αυτό χορηγείται για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα σύνορα της χώρας μας. Όταν αυτό λοιπόν το επίδομα χορηγείται στην ανατολική μετώπη της χώρας, που είναι τα νησιά του Αιγαίου και ο Εύρος, που έχει σκοπό την προστασία των συνόρων για την είσοδο λαθρομεταναστών προς τη χώρα μας, αντίστοιχα καθήκοντα έχουν και οι αστυνομικοί αυτού του τόξου που ανέφερα προηγουμένως για την προστασία των συνόρων και για την μην
και την παρεμπόδιση των μεταναστών για να φύγουν προς την Δυτική Ευρώπη, γιατί σήμερα με τη συνθήκη του Βλήνου 2 έχουμε υποχρέωση να έχουμε τα σύνορα μας κλειστά και να μην φύγουν μετανάστες προς τα εκεί. Με την κυρία Αντωνίου δεν ήταν τυχαία. Έγινε καθότι η κυρία Αντωνίου ως βουλευτής της αντιπολίτευσης είχε υποβάλει ερώτημα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στην προηγούμενη κυβέρνηση γιατί δεν χορηγείται το επίδομα στους αστυνομικούς της περιοχής αυτής. Τόσο από την κυρία Αντωνίου, σαν βουλευτή Καστοριάς, τόσο από τον κύριο Τασούλα, σαν βουλευτή Ιωαννίνων. Σήμερα πιστεύουμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, από ό,τι μας είπε η κυρία Αντωνίου, θα έχουμε απαντήσεις από αυτού και προσδοκούμε σε θετικό αποτέλεσμα. Επιστατήματα τα οποία έθεσαν οι πρόεδροι των ενώσεων ήταν και η αναγνώριση του επαγγέλματος ως επικίνδυνο, καθώς η δυνατότητα απεργίας για τους αστυνομικούς. Από εκεί και μετά, ένα άλλο ζήτημα το οποίο τέθηκε αφορά το δικαίωμα στην απεργία των αστυνομικών. Θεωρούμε ότι αν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε εκδημοκρατισμό στα σώματα ασφαλείας, το δικαίωμα στην απεργία είναι αυτονόητο. Πάρα πολλές φορές είμαστε η μόνη αστυνομία στο επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το επάγγελμα δεν αναγνωρίζεται ως επικίνδυνο. Δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση, ούτε πήραμε κάποια δέσμευση από αυτού. Όμως θέλουμε να σταθούμε σε ένα σημείο, ότι ο σημερινός πρωθυπουργός της χώρας, με την ανάλυση των καθηκόντων του, είχε υποσχεθεί ότι θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Το ίδιο μας είχε πει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στην πρώτη συνάντηση που κάναμε όλοι οι συνδικαλιστές μαζί του. Προσδοκούμε λοιπόν ότι στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους και των εξαγγελιών τους θα πρέπει να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, γιατί αυτό αρμόζει σε έναν σοβαρό και τίμιο πολιτικό άνδρα. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Κέρκυρας Νίκος Μπουζίκης, αναφέρθηκε και στην ανάγκη ενίσχυσης των αστυνομικών δυνάμεων, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, οι υπηρεσίες υπολειτουργούν. Ένα θέμα το οποίο μας καίει πραγματικά, γιατί οι υπηρεσίες έχουν αποκατακτηθεί από προσωπικό, έχουμε μεγάλες ελλείψεις. Υποτίθεται ότι θα έπρεπε μέχρι σήμερα που μιλάμε να έχουν φτάσει στην Κέρκυρα 50 αστυνομικοί για ενίσχυση του αερολιμένα, γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει οι διεθνείς πτήσεις. Μέχρι σήμερα λοιπόν έχουν αφηχθεί ως ενισχυτική δύναμη 11 αστυνομικοί συν 5 δόκιμοι. Και από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου θα έρθουν άλλοι 4. Ξέρουμε την προσπάθεια που έγινε από την πλευρά του κυρίου Γκίκα προκειμένου να ενδυναμωθεί αυτό το αίτημα και να αυξηθεί η δύναμη η οποία είχε υποσχεθεί ο κύριος Χρυσοχοίδης, και προσδοκούμε ότι θα υπάρχει ένα θετικό αποτέλεσμα προκειμένου να ενισχυθεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας κατά τη θερινή περίοδο, που, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών. Είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό να γίνει. Εμείς περιμένουμε να υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση που εξεγγέλθηκε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη πριν από λίγες μέρες, πριν από 2 μήνες περίπου, που ήταν στο νησί μας. Το πράσινο φως, κυρίες και κύριοι, για την ένταξη του έργου της Β' φάσης του λιμανιού στα Βλάκια Οθωνών στο ΕΣΠΑ δόθηκε με την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας. Στα μέσα Ιουλίου αναμένεται να είναι έτοιμο το στρατιωτικό επιτηρικό φυλάκιο στους Οθωνούς, τα μάλιστα και την απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για παραχώρηση δημοτικού κτηρίου στους Οθωνούς στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. Αύριο αναμένεται να εγκατασταθεί τεχνικό κλιμάκιο του στρατού στους Οθωνούς για τις απαραίτητες επισκευές του κτηρίου. Εξέλιξη από όταν σχεδόν αναλάβαμε. Το ΓΕΣ ήθελε πολλά χρόνια πριν να φτιάξει ένα φυλάκιο στους Οθωνούς, αλλά δυστυχώς δεν βρίσκαμε το κατάλληλο κτίριο. Φροντίσαμε λοιπόν αυτή την περίοδο, το διάστημα όλο αυτό, εξασφαλίσαμε ένα κτίριο, το οποίο έγινε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραχώρηση προχτή Δευτέρα, και ήδη ένα κλιμάκιο τεχνικών του στρατού μεταβαίνει αύριο στους Οθωνούς για να αρχίσει τις επισκευές. Πιστεύουμε ότι μέχρι τις 15 του Ιουλίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και μάλλον θα έχουν γίνουν και μέχρι τέλος του Ιουλίου θα έχουν γίνει και τα εγγένεια. Ο Αντιδήμαρχος Οθωνών Μίμης Κατέχης, μιλώντας στο Στάρ, ανέφερε πως στους Οθωνούς υπάρχει ακόμα μια θετική εξέλιξη, η οποία αφορά τη γνωμοδότηση για το έργο του λιμένου Οθωνών από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων. Η καλή θετική εξέλιξη ήταν όσον αφορά το λιμάνι των Οθωνών. Το λιμάνι των Οθωνών το δρομολογήσαμε σε συνεργασία, γιατί αυτή τη στιγμή ανήκει στον Όλκε, με τον Έλκε. Έχουμε μια άψογη συνεργασία με τον Όλκε, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτός είναι και ο φορέας ο οποίος έχει κάνει όλες τις μελέτες, αν και το είχαμε ξεκινήσει εμείς από πολύ παλιότερα, εδώ και 20-30 χρόνια παιδευόμαστε με το λιμάνι. Χρειάζονται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία οι περιβαλλοντικοί όροι
πρέπει να πάρθουν γύρω στις 20 με 22 γνωμοδοτήσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε εξασφαλίσει σχεδόν όλες οι γνωμοδοτήσεις. Η σπουδαιότερη γνωμοδότηση ήταν από το ΕΣΑΛ, από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ο οποίος και αυτή ήταν θετική προχθές. Και είναι πολύ σημαντικό βήμα, διότι μας μένει άλλη μία γνωμοδότηση από το περιβάλλον, που έπρεπε πρώτα να πάρθει η απόφαση του ΕΣΑΛ και μετά να προχωρήσει στο περιβάλλον, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Πιστεύουμε ότι σε κάνα μήνα θα έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες και αυτές, οπότε θα όλοι οι φάκελοι θα μεταφερθούν στην περιφέρεια και από εκεί και πέρα θα πάρει το δρόμο του όσον αφορά για την ένταξή του στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Με 2 μήνες καθυστέρηση λόγω των μέτρων καταπολέμησης της πανδημίας, το Μουσείο Μουσικής Νικόλαος Χαλκιόπουλος Μάντζαρος της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας είναι και πάλι επισκέψιμο, κυρίες και κύριοι, από τις 7 Ιουνίου. Η παράδοση και η ιστορία της Κέρκυρας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη μουσική. Δεν είναι μόνο η συμμετοχή των Κερκυραίων σε φιλαρμονικές, καθώς και η λειτουργία των οδείων, αλλά και τα ιστορικά τεκμήρια τα οποία υπάρχουν, όπως μπορεί να συναντήσει κανείς στο Μουσείο της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας Νικόλαος Χαλκιόπουλος Μάντζαρος. Το πετύχιο των 200 χρόνων από την Επανάσταση είναι χαρακτηριστικό να δούμε το πιάνο πάνω στο οποίο μελοποιήθηκε ο ύμνος στην Ελευθερία. Και εννοείται και άλλα τεκμήρια που μαρτυρούν τη μουσική ιστορία της Κέρκυρας. Η κουλτούρα του Ολυμπιακού ύμνου, η ενορχιστρωμένη παρτιτούρα του Ολυμπιακού ύμνου, όχι με τα δικά του δηλαδή, με το δικό του γραφικό χαρακτήρα, αλλά είναι και η μπακέτα του και επίσης η πρώτη έκδοση του ύμνου στην Ελευθερία. Διάφορα κομμάτια που έχουν σχέση με τη μουσική ιστορία της Κέρκυρας. Το Μουσείο της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας ανοίγει και πάλι τις πύλες του από τις 7 Ιουνίου και θα είναι επισκέψιμο όχι μόνο για Κερκυραίους αλλά και για τουρίστες που θέλουν να το επισκεφθούν. Το Μουσείο είναι κλειστό από πέρσι τον Οκτώβριο. Πέρσι δουλέψαμε λίγο, από τον Ιούλιο μέχρι τον Οκτώβριο, μετά κλείσαμε όπως κλείνουμε συνήθως και τώρα ανοίγουμε πάλι 7 Ιουνίου. Πάντως, κλείστον τουρίστες έρχονται, εκτός όταν μπορούσαμε και είχαμε σχολεία, που τότε είχαμε αρκετά σχολεία από την Ελλάδα και από την Κέρκυρα και από την Ελλάδα. Μάλιστα, το άνοιγμά του γίνεται με καθυστέρηση 2 μηνών λόγω των μέτρων καταπολέμησης της πανδημίας και φυσικά ισχύουν τα γνωστά υγειονομικά πρωτόκολλα. Αυτά που ορίζει και η πολιτική προστασία, δηλαδή 1,5 μέτρο απόσταση, 2 άτομα αναξενάγηση λόγω του μεγέθους του μουσείου, εκτός αν είναι η οικογένεια που μπορεί να έρθει εννοείται μαζί. Η διάρκεια της ξενάγησης κρατάει μόνο 20 λεπτά πλέον, διότι δεν μπορούμε περισσότερο για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όσο κόσμο χρειάζεται. Και εννοείται απολύμανση και μάσκα, που είναι νομίζω τα αυτονόητα πλέον. Το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και Διεποντίων Νήσων, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 31 Μαΐου, ψηφίστηκε ομόφωνα να ληφθούν μέτρα από το Υπουργείο Παιδείας για να έρθει η ενιαία ελάχιστη βάση εισαγωγής. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και Διεποντίων Νήσων, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, ψηφίστηκε ομόφωνα να ληφθούν μέτρα από το Υπουργείο Παιδείας για να έρθει η αδική εποχή συντελεστής βάρος των εσπερινών λυκείων με την ενιαία ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συγκεκριμένα, στο ψήφισμα αναφέρεται: ψηφίζουμε να παραμείνουν εγγυημένα οι ελάχιστες ούτως ή άλλως θέσεις εισακταίων των τελειόφυτων των εσπερινών λυκείων στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, να μην μείνουν καινές θέσεις και ως εκ τούτου να μην μειωθεί ο αριθμός των εισακταίων. Ζητάμε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από το Υπουργείο Παιδείας να πάρει μέτρα ώστε να έρθει αυτή η αδικία. Η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων να μην μπουν επιπρόσθετα εμπόδια στην πρόσβαση των μαθητών των εσπερινών λυκείων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με τον νόμο που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση με τίτλο «Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», βάζει εμπόδια στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για εκατοντάδες μαθητές που φοιτούν στα εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ όλης της χώρας. Δεκάδες είναι και οι μαθητές στην Κέρκυρα που προετοιμάζονται να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας μια δεύτερη ευκαιρία μέσα σε πολύ αντίξωες συνθήκες. Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, η ελάχιστη βάση εισαγωγής θα υπολογίζεται ενιαία από το μέσο όρο βαθμολογία μαθητών στις Πανελλήνιες, τόσο των ημερησίων όσο και των εσπερινών λυκείων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η ελάχιστη βάση εισαγωγής να διαμορφώνεται τελικά από τις βαθμολογίες των ημερήσιων σχολείων, όπου ο αριθμός των μαθητών είναι συντριπτικά μεγαλύτερος από αυτών των εσπερινών. Οι μαθητές που φοιτούν στα εσπερινά λύκεια είναι στην τεράστια πλειονότητά τους ενήλικες που εργάζονται, άνθρωποι με οικογένειες και με πολλές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την καθημερινότητα. Αυτή η διάταξη αποτελεί τεράστια ανατροπή στις ζωές τους και τον προγραμματισμό τους. Με τον ενιαίο τρόπο του υπολογισμού της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, επί της ουσίας ακυρώνεται η ποσόστοση του 1% επί των εισακταίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που έχει προβλεφθεί για τους μαθητές των εσπερινών. Ψηφίζουμε να παραμείνουν εγγυημένα οι ελάχιστες ούτως ή άλλως θέσεις εισακταίων των τελειόφυτων των εσπερινών λυκείων στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, να μην μείνουν καινές και ως εκ τούτου να μην μειωθεί ο αριθμός των εισακταίων. Ζητάμε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το Υπουργείο Παιδείας να πάρει μέτρα ώστε να έρθει αυτή η αδικία.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start. Σας δώσαμε το στίγμα της επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού. Εμείς σε πολύ λίγο θα είμαστε ξανά μαζί στην εκπομπή Υπάρχει Θέμα. Προς το παρόν, γεια σας. Γενικά αύριο προβλέπεται ο καιρός στην Κυριακή στην Κέρκυρα με αραιές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τοπικά πιο πυκνές στα υπηρετικά ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 28 βαθμούς και στα υπηρετικά ως 31 βαθμούς Κελσίου.